Same Numen, μία εκπομπή για τη βυζαντινή μουσική μας παράδοση με τον Δόκτωρ Νικόλα Οράλη. Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Same Numen. Μια εκπομπή που έρχεται στα σπίτια σας το δεύτερο και τέταρτο Σάββατο κάθε μήνα στις 12:30 το απόγευμα και στόχο έχει να σας παρουσιάσει και να σας γνωρίσει τον πλούτο της βυζαντινής μουσικής μας παράδοσης. Σήμερα έχουμε κοντά μας ένα άνθρωπο που γνωρίζετε για αρκετά χρόνια. Ήταν παραγωγός στο Cosmos FM στο πρόγραμμα Action Esteem από το 2002 έως το 2006. Καλωσορίζω τον φίλο Dr. Άγγελο Λαμπούση. Άγγελε, καλώς ήρθες. Σας χαιρετώ. Γεια σου, αγαπητέ Νίκο Ράλι, και χαιρετώ και τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του Κόσμου FM. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι μαζί σας και πάλι. Σαν καλεσμένος από την άλλη πλευρά νιώθω έτσι περίεργα και όμορφα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, Άγγελε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό, Same Numen, είναι μια συνέχεια του προγράμματος που είχες αρχίσει εσύ με την πρωτοβουλία σου τότε, το Action Esteem, από το 2002 στο 2006, και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσουμε αυτό το έργο που άρχισες εσύ και είμαστε ευγνώμονες σε σένα. Σε ευχαριστούμε εμείς και το ακροατήριό μας. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω όλο αυτό τα ωραία λόγια που μου λες, αλλά δεν είμαι ο μόνος που ήμουνα σε αυτό το πρόγραμμα. Τότε η ομάδα, όπως και σήμερα, άλλωστε του Cosmos FM, ήταν πολύ δυναμική. Ο Στέλιος ο Τακετζής είχε συνδράμει πάρα πολύ στη δημιουργία και μάλιστα με προσωπικές επιλογές στο σήμα της εκπομπής κλπ. Είχαμε κάνει τότε ένα πιλωτικό 8 εκπομπές. Και είχαμε τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη, τον Αντώνια Λιγιζάκη, τον καθηγητή από Θεσσαλονίκη, τον Χρόνια Ιδονίδη και τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Κάναμε τους 8 βυζαντινούς ήχους. Και ο Στέλιος ο Τακετζής τότε, επειδή είναι από την Κωνσταντινούπολη και είναι έτσι μουσοτραφής και έχει μεγάλη αδυναμία, είναι από αυτούς που λέμε φυλακόλουθοι. Όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία αφιερώνονται συνήθως στους ιερείς, στους ψάλτες, στους μουσικούς και μετά λέει στους φυλακόλουθους. Πάντα αναρωτιόμουν ποιοι είναι αυτοί οι φυλακόλουθοι, τέλος πάντων. Ο Στέλιος είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, φυλακόλουθος, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να γίνει αυτή η εκπομπή και έχει μεγάλη συνεισφορά στο ότι σταθεροποιήθηκε για τόσα χρόνια. Μα και τώρα, ο Στέλιος ήταν και σε αυτή την εκπομπή πρωτοπόρος, ο Στέλιος και η Σίλβια, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να αρχίσουμε και να μας θυμίσεις πώς γνωριστήκαμε εγώ και εσύ, γιατί νομίζω ότι γνωριζόμαστε από τότε που ήρθες. Γνωριζόμαστε πριν έρθω. Θυμάμαι, ήταν κάποιο ωραίο δειλινό στην όμορφη Θεσσαλονίκη, όπου ήμουν εκεί πέρα φοιτητής για 5 χρόνια στη Γεωπονική. Συνάντησα λοιπόν τον Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ μέσω κοινών γνωστών, γιατί έψαλε τότε στην ανάληψη της Θεσσαλονίκης και εγώ ήμουνα μαζί με τον Ελευθεριάδη στο αριστερό αναλόγιο της αναλήψεως τότε, και του ενημέρωσα ότι έρχομαι. Τον Λευτέρη που είναι τώρα στον Άγιο Νικόλαο, ψάλτης. Λευτέρη που είναι στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, ναι. Και ο Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ μου είπε: άμα θα πας, θα πρέπει να συναντήσεις τον Δόκτωρ Νικόλα Οράλη. Μου έδωσε τη διεύθυνσή σου με αυτά τα υπέροχα βυζαντινά γράμματα που γράφει έτσι χειρόγραφα. Μου έδωσε και ένα φάκελο με τις δραστηριότητές του, γιατί σαν τον Γρηγόρη δεν υπάρχει άλλος από πλευράς εφράδειας λόγου και προετοιμασίας, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος τέτοιος στον ψαλτικό χώρο. Πιο οργανωμένο άνθρωπο δεν νομίζω να έχω συναντήσει, και με έστειλε όντως. Και έκτοτε βέβαια γνωριστήκαμε, και μάλιστα όταν είχε γίνει και το πρώτο συνέδριο του Action Esteem το 2006, ήσουν και από τους χορηγούς τους πρώτους. Ναι, τους ιδρυτικούς.
και σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Το θυμάμαι και εγώ σε ευχαριστώ. Ο Γρηγόρης ήταν προσκεκλημένος στο πρόγραμμα αυτό. Τα τελευταία δύο προγράμματα είχαμε κάνει μία αναφορά για όλη τη σταδιοδρομία του και είχαμε κάνει το πρόγραμμα για τον άρχοντα Χαρίλαο Ταλιαδόρο, τον δάσκαλό του, ας είναι αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, πες μας και δύο λόγια για σένα. Πες μας για την προσωπική σου ζωή, τις σπουδές σου, την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Η πορεία μου είναι προβλέψιμη, κάπως μπορεί να πει κανείς. Ήμουνα εδώ μεταπτυχιακός φοιτητής. Είχα μία αγάπη για τη Νέα Υόρκη προτού έρθω. Σχεδόν ίση αγάπη με το αντικείμενο των σπουδών μου. Επομένως είχα και επιπλέον λόγους γιατί ήθελα να συνεχίσω για μεταπτυχιακά. Πήρα το μάστερ στο διδακτορικό. Αυτό έγινε το 2009, όπου ήταν βέβαια η μεγάλη οικονομική κρίση τότε και στην Αμερική. Πήγα λίγο στον ιδιωτικό τομέα, έγραφα διάφορες περιβαλλοντικές μελέτες που συνηθίζονται εδώ στις χρηματομεσητικές συναλλαγές κλπ. Εν τω μεταξύ άνοιξε μια θέση στο City College of New York και έκανα αίτηση και διορίστηκα εκεί από το 2013, όπου είμαι πλέον εκεί μόνιμος καθηγητής, περιβαλλοντολόγος και με κάποια άλλα ενδιαφέροντα ερευνητικά, συμπεριλαμβανομένου και κάτι το οποίο λέγεται αγροτική γεωφυσική, οπότε έχω πάει σε διάφορους αμπελώνες στο Long Island. Μερικούς από αυτούς ιδιοκτήτες είναι Έλληνες, όπως ο Πίνταρ και ο Πίνταρ Δαμιανός, και προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω ό,τι κάνω τέλος πάντων επαγγελματικά, αλλά να έχω και κάποια επαφή με την ελληνική κοινότητα. Ωραία. Και για πες μας, όταν άρχισε το πρόγραμμα το Action Esteem, μας είπες προηγουμένως ότι είχες φέρει τον Γρηγόριο Στάθη, τον Χρόνιτον Αϊδονίδη. Πες μας, τι σου έχει μείνει, δηλαδή τι θυμάσαι από αυτά τα προγράμματα που είχες κάνει τότε? Λοιπόν, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, γιατί υπάρχει βέβαια η επιφάνεια, έτσι, αυτό που βγαίνει στον αέρα που είναι διάρκειας μισής ώρας, όπως και η δικιά σου εκπομπή Καλή Ώρα, και υπάρχει και το προηγούμενο μέρος. Αυτό που μου έχει μείνει είναι η αγωνία, η απελπισία να βγει το πρόγραμμα σωστά. Καμιά φορά μπορώ να πω πήρε και 6 και 7 ώρες η προετοιμασία για μισή ώρα του προγράμματος, γιατί έπρεπε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς, ξέρεις, μιλάμε σχεδόν για 20 χρόνια πίσω τώρα, δεν είχαμε Zoom ακόμα, ήταν όλα μέσω τηλεφώνου. Τα CD και οι διάφορες δημοσιεύσεις τους ήταν διαθέσιμες καμιά φορά σε ένα βιβλιοπωλείο μόνο ή και στο δικό τους το σπίτι. Οπότε έπρεπε να βρω μεσάζοντες, να βρούνε κάποιους ύμνους που να πλαισιώσουν. Δεν ήταν όλοι τόσο γνωστοί όσο ο Αϊδονίδης, ας πούμε. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν πιο στο ερευνητικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει η μεγάλη ευθύνη που έχει, και γι' αυτό σε χαιρετίζω που αρχίζεις αυτή την καινούργια προσπάθεια, γιατί ξέρω ακριβώς τι προετοιμασία χρειάζεται και δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν πάντα οι ακροατές και οι ακροάτριες αν είναι πάντα κατανοητό αυτό, αλλά για αυτή τη μισή ώρα προγράμματος που ακούγεται στο Κόσμος FM καμιά φορά υπάρχει έρευνα από πίσω πολλών ωρών, και μέσα από αυτά τα 4 χρόνια που υπηρέτησα και εγώ σαν εθελοντής, ήταν πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές, γιατί μαθαίναμε εκείνη τη στιγμή από αυτούς που ξέρανε πάρα πολλά. Μαθαίναμε για το πώς μάθαν αυτοί, το τι τους άρεσε από την παράδοση, τι τους κέντρισε το ενδιαφέρον, και οι απαντήσεις, ξέρεις Νίκο, δεν ήταν πάντα αναμενόμενες. Όλοι μας έχουμε κάποια ιδέα για την παραδοσιακή μουσική, για την βυζαντινή μουσική, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να ακούσω από τους καλεσμένους ξεχωριστά πώς αρχίσαν και ακολουθήσαν αυτή την πορεία. Εάν θυμάσαι, ήταν καμία απροσδιόριστη περίσταση που συνέβη στον αέρα, δηλαδή κάτι που ήταν πολύ unexpected, που δεν το περιμένατε? Αν θυμάσαι να μας περιγράψεις, έτσι για να μάθουμε κι εμείς. Κοίταξε, πρέπει να αποκαλύψω ότι από ένα σημείο και μετά τις έκανα προϋπογραφημένες τις συντέξεις. Γιατί ορισμένοι από τους ερμηνευτές, τους αγαπητούς ψάλτες, έχουν κάποιες ιδέες λίγο ακραίες, οι οποίες άμα βγουν απευθείας στον αέρα,
καμιά φορά δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Και αυτές δεν είναι απαραίτητα κριτικές. Καμιά φορά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε. Έτσι. Ναι. Και για μένα αυτό είναι βέβαια συναρπαστικό, δεν σου κρύβω. Η ελληνική γλώσσα ακόμα πλάθεται όπως μιλάμε σήμερα, τώρα. Και επειδή οι ψάλτες έχουν, ξέρουν τόσα πολλά από ύμνους, αλλά από μια άλλη άποψη είναι και άνθρωποι της καθημερινότητας και της βιοπάλης, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν γραφτεί και σε βιβλία. Υπάρχει αυτό το βιβλίο του Πάτερ Φαράσογλου για τους ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που λέει μια γραμμή από το Στανίτσα μέσα, η οποία νομίζω λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο. Που λέει ο Στανίτσας είχε κάποια διαφωνία με κάποιον και του λέει στο τέλος, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αυτά τα πράγματα? Εγώ έχω ξελειτουργήσει πατριάρχες και αρχιερείς, ο νου και στην αριθμός. Οπότε εδώ βλέπεις στην ίδια πρόταση μέσα, η μισή πρόταση είναι ξελειτουργήσει, που δεν είναι και πολύ επίσημο εδώ που τα λέμε. Στην άλλη όμως έχει ένα απόφευγμα από τον προημιακό ψαλμό, ο νου και στην αρθιμός, που λέει ο ψαλμός ζώα μικρά μετά μεγάλο, ο νου και στην αρθιμός. Ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο να τα ακούς στην ελληνική γλώσσα. Και υπάρχουν βέβαια και τα δικά μας θέματα εδώ της ομογένειας. Εδώ έχουμε τις χοροδίες, τετράφωνες χοροδίες, η οποία είναι μια πραγματικότητα που έχουν συνεισφέρει πάρα πολλά πράγματα και είναι μια διαφορετική παράδοση η οποία συνυπάρχει εδώ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, για το οποίο όμως οι Έλληνες, οι ψάλτες εξ Ελλάδος δεν έχουν πολύ καλή γνώση, δεν έχουν επισκεφθεί, δεν έχουν γνωρίσει κόσμο από τις χοροδίες, οπότε καμιά φορά κάποια πράγματα έπρεπε να τα κόψω, δεν σου κρύβω. Έγινε δηλαδή κάποιο είδους, δεν είναι λογοκρισία αυτό, ήμουν ο παραγωγός του προγράμματος και είχα την ευθύνη και για τη διάρκεια και, οπότε σε κάποια φάση προφύλαξα λίγο τους ακροατές και τις ακροάτρες του Κόσμος FM από κάποια σχόλια τα οποία θα ήταν και λίγο άδικα. Ναι, απρεπή, σίγουρα. Και μείναμε πιο πολύ στο θέμα της βυζαντινής μουσικής, καθαρά στο αισθητικό, ούτε καν το θρησκευτικό μέρος βέβαια, μόνο στο αισθητικό καθεαυτού, το οποίο βέβαια αναγνωρίστηκε, όπως ξέρεις, και πέρυσι από την UNESCO ακόμα. Μεγάλη επιτυχία για τη βυζαντινή μουσική παράδοση, ότι είναι πλέον επίσημα στον κατάλογο της λεγόμενης άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το οποίο είναι ένας άθλος, ένας θρίαμβος, τον οποίο δεν τον έχουμε γιορτάσει ακόμα τώρα λόγω κορονοϊού κλπ. Πρέπει να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, όλη η ομογένεια, για το μεγάλο αυτό σημαντικό γεγονός, το οποίο θα φέρει και. Αυτό είναι μεγάλη αξία της UNESCO, όταν αναγνωρίζει κάτι ανοίγουν θεωρητικά οι πόρτες για χρηματοδότηση, για έρευνα και για προστασία και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό λοιπόν έγινε και είναι πιστήριο της αξίας της βυζαντινής μουσικής εκτός της ελληνικής κοινότητας και εκτός της θρησκείας. Τώρα, επειδή το είπες, πρέπει να ομολογήσω ότι προχθές μιλούσα με τη Σίλβια, που είναι και η παραγωγός του προγράμματος, και της είπα ότι μετά από το Πάσχα οι πρώτες δύο εκπομπές που θα κάνουμε θα είναι για αυτό το θέμα, για την βυζαντινή μουσική και τη UNESCO, να μάθουν οι ακροατές μας ποιοι ήταν αυτοί που βοήθησαν, και έχουμε έρθει σε επαφή με μερικούς ανθρώπους από την Ελλάδα που θα τους έχουμε προσκεκλημένους στο πρόγραμμα να μας τα πούν όλα αυτά. Νομίζω ότι τώρα είναι καλή ώρα να βάλουμε ένα ψαλμό. Θα ακούσουμε το κοντάκιο του Μεγάλου Κανόνος, το «Ψυχή μου, ψυχή μου». Ο Μεγάλος Κανόνας ψάλλεται στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στο Μέγα Απόδειπνο, των τεσσάρων πρώτων ημερών της πρώτης εβδομάδας των νηστιών. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη αυτές τις τέσσερις πρώτες μέρες και ψάλλεται ολόκληρο στην Πέμπτη της Πέμπτης Εβδομάδας των νηστιών. Ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, που είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός, εκφραστικός του πένθους και της συντριβής της καρδιάς. Θα το ακούσουμε από τη χοροδία του αείμνηστου πρωτοψάλτη Αθανασίου Παναγιωτίδη σε ηχογράφηση της δεκαετίας του 60.
Ακούτε την εκπομπή Same Newman με τον δόκτωρο Νικόλα Οράλη. Προσεκλημένος σήμερα ο δόκτωρ Άγγελος Λαμπούσης. Άγγελε, θέλω να μας πεις μερικά λόγια για το Ίδρυμα Action Esteem. Μόλις τελειώσαμε τον κύκλο των εκπομπών, των ραδιοφωνικών εκπομπών στο Cosmos FM, ήταν το 2006. Εκεί παράλληλα αρχίσαμε μία ομάδα από την ενορία της Αγίας Τριάδας, τον Νιου Ροσέλ κυρίως. Μάλιστα ήταν ο ιερέας, ο πάτερ Νικόλαος Σανκτήλ και διάφοροι άλλοι ιδρυτικά μέλη από εκεί, ο καθηγητής ο κύριος Καλομύρης, ο Ιωσήφ Παντζίνης, ο κύριος Νίκολας Λύρας, ο κύριος Τάσου Λαζαράκης, Τόμας Ντούσας. Υπάρχει μια σειρά ανθρώπων, Ζάκαρη Μαράντης, οι οποίοι η Σύνθια Χερζέκοβιτς, οι οποίοι βοηθήσαν ώστε να κάνουμε μια αίτηση να αναγνωριστεί το Action Esteem από το τμήμα το εκπαιδευτικό της Πολιτείας Νέας Υόρκης ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αυτό είναι μια αναγνώριση όχι εύκολη για να γίνει. Μάλιστα οι θρησκευτικές οντότητες και κοινότητες, είναι πιο εύκολο ίσως να πάρεις αυτό το χαρακτήρα, αλλά για να αναγνωριστεί κάτι από το τμήμα το εκπαιδευτικό της Πολιτείας Νέας Υόρκης είναι μια μεγάλη διαδικασία, η οποία πέρασε τότε και αρχίσαμε από τον Ιανουάριο του 2006 μια σειρά συνεδρίων με μουσικολόγους, καθηγητές και ψάλτες εμπειρογνώμονες ερμηνευτές από Ελλάδα κυρίως, αλλά και από άλλες χώρες. Κάναμε το πρώτο συνέδριο στην εκκλησία εκεί, στην Αγία Τριάδα, στο Νιου Ροσέλ. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα ίσως για πρώτη φορά και από μέλη των χοροδιών. Είχε έρθει τότε σε υψηλό επίπεδο η κυρία Βίκη Πάπας από το National Forum και είχε έρθει ο κύριος Κετσετζής που ήταν τότε καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη. Είχαν έρθει πολλοί καθηγητές, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος από την Αθήνα, ο Αχιλλέας Χαλδεάκης και άλλοι πολλοί. Εκεί λοιπόν κάναμε το κάπως καινούριο εκείνη την εποχή, πέρα από τις ομιλίες, να έχουμε μέσα αρκετά σε διάρκεια τμήματα ζωντανής ερμηνείας της βυζαντινής μουσικής. Και από ό,τι μας είπαν όλοι τότε, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί κάποιοι από αυτούς τους ύμνους, οι πιο πολλοί από εμάς πλέον πάμε στη λειτουργία. Αλλά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές πάμπολες, πλούσιες ακολουθίες, μερικές είναι εποχιακές και σπάνιες, που δεν τις ακούμε. Εκεί λοιπόν δόθηκε μια ευκαιρία να ακουστεί πραγματικά πολύ ωραίο βυζαντινό μέλος από πολύ άξιους ερμηνευτές και έκτοτε συνεχίσαμε αυτές τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια στο Μανχάταν, όπως το Graduate Center του City University of New York, το Columbia University. Κάναμε κάποια πράγματα με τη Θεολογική Σχολή του Αγίου Βλαδίμηρου κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι σε κάποια φάση το 2008 μας δόθηκε η άδεια και καταφέραμε μέσω μιας μεγάλης χορηγίας από το Ίδρυμα Τζαχάρης και από το Καλλινίκιο Ίδρυμα εκείνη την εποχή να φέρουμε ολόκληρη την ελληνική βυζαντινή χοροδία του Λυκούργου Αγγελόπουλου, η οποία παρουσιάστηκε στην Αιγυπτιακή Πτέρυγα του Μητροπολιτικού Μουσείου τότε, στο Temple of Dendur. Ήταν μια εκδήλωση μοναδική με 600 άτομα που κατακλείστηκε και μάλιστα μπορώ να πω ότι αυτά τα εισιτήρια τότε ήταν πρωτοφανές, εξαντληθήκανε σε μία μέρα. Άνοιξε το μουσείο και σε μία μέρα είχαν εξαντληθεί. Και παράλληλα τότε παρουσιάσαμε μία μετάφραση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου που λέγεται «Το Μέγα Θεωρητικό της Μουσικής» του Χρυσάνθου, από τη Μάδητο.
Αυτός ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος, ο οποίος όμως έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο σήμα, στη σημειογραφία της βυζαντινής μουσικής, η οποία έγινε πλέον όπως την ξέρουμε και σήμερα. Και αυτό το βιβλίο δεν υπήρχε στα αγγλικά, υπήρχε μόνο στα ελληνικά. Υπήρχε μόνο μία μετάφραση κάπου που είχε κάνει η καθηγήτρια, η αείμνηστη Εκατερίνη Ρωμανού, Κέτη Ρωμανού. Την είχε κάνει αυτή σαν μέρος των μεταπτυχιακών της σπουδών της μάστερ στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα. Αλλά έκτοτε υπήρχε κάπου εκεί σε μία γραφομηχανή τυπωμένη που δεν ήταν διαθέσιμη. Εμείς λοιπόν την πήραμε αυτή την έκδοση, έκανε η κυρία Ρωμανού μία αναθεώρηση και το εκδώσαμε το βιβλίο. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω από το Ίδρυμα, γιατί τα υπόλοιπα βέβαια έχουν γραφτεί και υπάρχουν και στην ιστοσελίδα, είναι το actionestin.org, όλη η λέξη με τον «ι» στο τέλος. Πολλοί λένε ότι είναι από το actionestin του Ελίτη, αλλά είναι από το actionestin ως αληθώς, τον ύμνο. Οπότε πρέπει να βάλουν actionestin.org. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι πληροφορίες για το actionestin, αλλά το τελευταίο που θα ήθελα να πω, που έχει νομίζω μεγάλη σημασία, είναι ότι για πάνω από 10 χρόνια, 15 χρόνια σχεδόν πλέον, χωρίς εξαίρεση κάθε χρόνο, το Ίδρυμα λαμβάνει χρηματοδότηση από το New York State Council on the Arts. Κάθε πολιτεία έχει ένα State Council on the Arts. Δεν νομίζω, και δεν το λέω αυτό για να περιαυτολογήσουμε υπέρ του Action Esteem, είναι ένα γεγονός αδιαφεσβήτητο και δημόσιο, ότι δεν υπάρχει άλλος ελληνικός οργανισμός στην Αμερική, από όσο γνωρίζω, ο οποίος έχει λάβει χρηματοδότηση από μη ελληνικούς, μη θρησκευτικούς πόρους για τόσα χρόνια συναπτά. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι πραγματικά μια κατάκτηση που όλοι οι εθελοντές και αυτοί που έχουν συνεισφέρει στο Action Esteem είμαστε όλοι πάρα πολύ υπερήφανοι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε ακόμη ένα ύμνο και, Άγγελε, θέλω να σε καλέσω να έρθεις ακόμη μια φορά στο πρόγραμμα να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Είμαι στη διάθεση του Νίκο και του κόσμου σε φέρνει πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τον ωραιότατο ψαλμό, την ωραιότητα της παρθενίας σου, σε ήχο τρίτο, που ψάλλεται στο τέλος του ακαθίστου ύμνου. Η χοροδία είναι το εργαστήρι της ψαλτικής με χωράρχη τον μουσικολογιότατο πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παϊβανά, σε ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία στο θέατρο Μαρίνσκι στην Αγία Πετρούπολη το Μάρτιο του 2020. Oh.
Λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, το επόμενο πρόγραμμα θα το έχουμε στις 24 Απριλίου που πέφτει το Σάββατο του Λαζάρου. Θα είσαι πάλι μαζί μας να πούμε τα υπόλοιπα για το Action Esteem, για τα μελλοντικά έργα σου, τα μελλοντικά σχέδια σου μάλλον και τι στόχους έχετε στο Action Esteem. Ευχαριστώ θερμά, Νίκο. Ήταν υπέροχα και τώρα αυτή η περίοδος 40ης προς το Πάσχα είναι φυσικά υψηλή περίοδος για τη Βυζαντινή μουσική. Έχουμε όλοι μας τα αυτιά μας ανοιχτά να ακούσουμε αυτούς τους ύμνους που τους ακούμε μόνο μια φορά το χρόνο. Ωραία. Σε αποχαιρετώ λοιπόν και εγώ εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους ακροατές και τους ακροάτριες του Κόσμος FM. Ευχαριστώ. Άγγελε, και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους μας τους ακροατές. Ευχαριστούμε επίσης τους παραγωγούς της εκπομπής μας, τον Στυλιανό Νικολάου, τον Άλεξ Αγισιλάου και την Σίλβια Παπαποστόλου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και καλή 40ης. Ακούσατε την εκπομπή Same Numen, μια εκπομπή για τη βυζαντινή μουσική μας παράδοση με τον Δόκτωρο Νικόλα Οράλη.